Γι' αυτό σας είπα κάποτε ότι δεν έχει σημασία μεγάλη για μας το να καταλαβαίνουμε διανοητικά το κείμενο της λειτουργίας, το τι σημαίνει άνω σχόμεν τας καρδίας, τι σημαίνει σχόμεν. Ξέρω εγώ αν είναι τέλος πάντων προστακτική του ρήματος έχω. Αυτά τα πράγματα δυστυχώς δεν τα μαθαίνουν σήμερα. Αν ήταν εγγλέζικα θα τα μαθαίναν, αλλά είναι ελληνικά βλέπετε. Και δεν πρέπει να έχουμε σχέση με τα ελληνικά. Και έτσι δεν τα μαθαίνουν τι σημαίνει αυτό. Δεν πειράζει. Δεν έχει σημασία αυτό. Και ένας Άραβας και ένας Ρώσος και ένας οποιοδήποτε να είναι στη λειτουργία και δεν ακούει τίποτα, ένας σκοφάλαλος. Πού δεν ακούει. Τι πρέπει να κάνει αυτό, να μην έρχεται στη λειτουργία. Δεν ακούει τίποτα. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν έχει καμία σχέση. Δεν στερείται τίποτα. Εάν μάθει να προσεύχεται, αυτός μετέχει περισσότερο από εμείς που έχουμε και τα τέσσερα αυτιά μας, τα δυο, πόσα έχουμε, τέσσερα μάτια που λένε και δυο αυτιά, να τα έχουμε ας πούμε ανοιχτά. Διότι μαθαίνουμε να ευρισκόμαστε με σωστόν τρόπο στη λειτουργία και στη λειτουργία ο Θεός μιλάει κατευθείαν στην καρδιά μας. Με απλούστερα λόγια. Δηλαδή, όταν ερχόμαστε να προσευχηθούμε ή στο σπίτι μας, αλλά καλά, εσείς περισσότερο που ζείτε στον κόσμο, έχετε αυτήν την ευλογία την ώρα της Θείας Λειτουργίας. Να ερχόμαστε, ας πούμε, στη λειτουργία μια-δυο ώρες, την Κυριακή, ας πούμε. Εάν έχουμε σωστές προϋποθέσεις και πούμε ότι θα πάω στη λειτουργία τώρα και θα αρχίσω να προσεύχομαι εκεί που θα πάω και προσπαθήσω, μόλις πάω και σταθώ στη λειτουργία, να μαζέψω το νου μου από όλα τα πράγματα και να του δώσω μία ενεργασία, ας πούμε να λέει την ευχή, που είναι πιο πρακτικό, να μάθουμε να λέμε την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόμε, να μαζευτεί ο νους από όλα τα πράγματα που μας απασχολούν και να επιμένουμε με βία επαναλαμβάνοντας αυτή την ευχή. Η ευχή αυτή έχει μία δύναμη τεράστια, διότι είναι και προσευχή, είναι και επίκληση, αλλά περιέχει και το όνομα του Χριστού. Το όνομα του Χριστού είναι σαν μαστίγιο, το οποίο δεν ανέχεται τίποτα να πλησιάσει κοντά του. Όταν επαναλαμβάνουμε το όνομα του Χριστού, είναι σαν να έχουμε γύρω μας μία, ας πούμε, ηλεκτρική ενέργεια, η οποία δεν αφήνει τίποτα να πλησιάσει κοντά μας. Αυτό το όνομα του Χριστού επαναλαμβανόμενο από τον άνθρωπο, σιγά σιγά δίδει μία αίσθηση στον άνθρωπο το που είναι η καρδιά του. Όχι αυτή η καρδιά η βιολογική που την εξετάζουν οι καρδιολόγοι, αλλά το κέντρο του ψυχοσωματικού είναι μας. Αυτή λοιπόν η αίσθηση της καρδίας μας μαζί με την ενέργεια του νου μας ενώνεται και τότε ο άνθρωπος πάβει πλέον να επηρεάζεται από το περιβάλλον και από οποιοδήποτε πράγμα. Τότε ό,τι θόρυβος και αν γίνεται και όσο σαματάς και γίνεται γύρω μας δεν έχει καμία σημασία για μας. Εμείς ενοποιηθήκαμε και ενεργεί προσευχή πλέον μέσα στο είναι μας, χωρίς να εμποδίζεται από τίποτα, ούτε ακόμα ξέρετε και από τις σωματικές μας ασθένειες. Δηλαδή υπερβαίνει ο άνθρωπος με τη δύναμη της προσευχής και τον κόπο και την ασθένεια και τον πόνο και οποιοδήποτε άλλο πράγμα. Και τότε αρχίζει να προσεύχεται, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, και με τον νου του και με την καρδιά του και με όλο το είναι του. Και σε αυτήν την κατάσταση της προσευχής ο Θεός απαντά στον άνθρωπο. Τότε αρχίζει στον άνθρωπο να δημιουργείται η αίσθηση της παρουσίας του Θεού. Ο Θεός απαντά στον άνθρωπο και διδάσκει την καρδιά μας αυτό το οποίο χρειάζεται. Άλλοτε δίδει στον άνθρωπο δάκρυα μετανοίας, άλλοτε δίδει δάκρυα αγάπης, άλλοτε δίδει αίσθηση των μυστηρίων, άλλοτε αίσθηση του χρόνου, του τόπου, των ανθρώπων, των πάντων. Τι χρειάζεται ένας άνθρωπος, αυτό το δίνει ο Θεός σιγά σιγά. Αυτό είναι πολύ έτσι σημαντικό, γιατί μπορούμε να πούμε ότι αυτό είναι προσευχή και όχι τα άλλα όλα. Αυτό είναι προσευχή, γι' αυτό είναι βασικό στον άνθρωπο να αφιερώνει έστω και λίγο χρόνο κάθε μέρα που να προσπαθεί να διατηρεί ζωντανή αυτήν την αίσθηση του νου και της καρδιάς του, της ένωσης του νου με την καρδία του.